Καλησπέρα, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Forza Horizon 5. Τι κάνετε, εγώ έχω βγει μια βολτούλα εδώ πέρα με το Mercedes, το SLK 55, το AMG. Θα το δούμε σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο. Αυτό το κράτησα λίγο έτσι για δικές μου βόλτες αυτή τη βδομάδα. Ίσως θα έρθει σε μελλοντικό επεισόδιο. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να δείτε αυτό το εργαλείο. Εργοστασιακό είναι αυτή τη στιγμή. Και κατευθυνόμαστε προς το σπίτι μας. Έχω όρεξη να φτιάξω ένα καινούριο μαξάκι. Καινούριο μαξάκι για μένα. Όχι ότι είναι καινούριο το μαξάκι, είναι παλιό το μαξάκι, θα το δούμε αμέσως τώρα. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσω τους νέους συνδρομητές στο κανάλι. Παίζουμε Forza Horizon 5 και θα φτιάξουμε ακόμα ένα τούμπανο αυτοκινητάκι. Θα το δούμε, είναι πολύ παλιό το αυτοκίνητο και γνωστό σε όλους. Και έχουμε το 205 το ραλί του 91 μοντέλο. Αυτό εδώ πέρα το αυτοκινητάκι θέλω να φτιάξω, 99 κιλά, 11,8 κιλά ροπής, 790 κιλά και είναι μπροστινό κίνητο. 65% μπροστινό κίνητο. Οπότε πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητο, το Peugeot Rally το 205. Peugeot Rally κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα. Κάθε μέρος έχει από τουλάχιστον 5-6 Rally. Και είναι καγκούρικα όλα. Όλοι οι καγκούρες αυτό παίρνουν. Φθηνό αυτοκίνητο, φθηνές αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις, όλα φθηνά. Και πηγαίνει και καλά. Γιατί είναι και ελαφρύ. Αλλά είναι και σκοτώστρα, δεν στρίβουν κιόλα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να πάρουμε εργοστασιακό χρωματάκι. Λέω να το βγάλω, όχι άσπρο, ένα κιτρινάκι. Θα το βγάλω. Θα το αγοράσουμε, 20 χιλιάρια κάνει. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο το αυτοκινητάκι. Αυτό εδώ πέρα είναι το Peugeot Rally το 205. Έχουμε αυτοκολλητάκι ραλί εδώ στο τεπόζιτο. Και τσεκάρετε πόσο μικρού είναι το τεπόζιτο, δεν το ήξερα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο όλες τις πόρτες. Να ανοίξουμε εδώ τον κινητήρα. Εδώ μέσα κρύβονται παιδιά 99, 102 με 103 άλογα. Τούμπανο. Είναι ελαφρύ αυτοκινητάκι, πιστεύω θα πηγαίνει αρκετά καλά. Και άμα το φτιάξουμε κιόλας θα πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Ο κινητήρας εδώ στο δεξί κομμάτι περισσότερο, δεν είναι ακριβώς στη μέση. Εισαγωγή εδώ στα δεξιά μας που βλέπουμε τώρα. Πολύ καλό. Καλό, συντηρημένο. Έτσι εδώ πέρα καλό φαίνεται. Για τότε καινούριο αυτοκινητάκι μια χαρά θα ήταν, παιδιά. Βλέπετε, πολύ ελαφρύ αυτοκίνητο, δεν έχει τίποτα απολύτως. Έχει ένα μικρό χώρο έτσι για να βάζεις τις αποσκευές σου πίσω. Πάμε να μπούμε στη θέση του οδηγού να δούμε τι έχουμε. Έχουμε Peugeot Sport αυτοκόλλητα. Ferrando Racing OMP. Έχουμε τιμονάκι εδώ ραλί. Λευγέ εδώ πέρα βλέπετε, shifter, ωραίο, ωραία καθισματάκια, δεν το είχα. Παραθυράκια εννοείται με μοχλό, όχι ηλεκτρονικά. Εδώ στο μπροστά μέρος του ταμπλού βλέπετε θερμοκρασία για το καλοριφέρ και αυτά. Air condition δεν έχουμε, ωραίο αυτοκινητάκι μέσα. Απλό της χρονολογίας του. Να κλείσουμε όλες τις πόρτες και βλέπετε ζαντούλα, απλή ζαντούλα, θα του βάλουμε μια πολυάκτινη εννοείται, θα το φτιάξουμε. Δεν χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να το βγάλουμε, να το δοκιμάσουμε και να βάλουμε και μια κόντρα, γιατί όχι. Το ακούμε για πρώτη φορά. Να δούμε ήχο στο παιχνίδι, δεν το έχω ξανακούσει. Ναι. Κάγκουρας. Κάγκουρας σε κάθε χωριό, παιδιά. Αυτά είναι. Καλή ξαρμισούλα το τσουτσουνάκι που βλέπετε πίσω. Θα πάμε να βάλουμε και μια καλύτερη μετά, εννοείται. Εμείς θα το κάνουμε ακόμα πιο καγκουρίκο, να στήσουμε λίγο καλύτερα. Βλέπετε, είναι λίγο ψηλωμένο, θα το χαμηλώσουμε μουράκλα. Θα πετάξουμε και ζαντούλα πάνω, θα το φτιάξουμε όλο κυριλέ. Φτιάξουμε όμως. Ήθελα να δοκιμάσω ένα αυτοκίνητο σήμερα. Ήθελα να δοκιμάσω λοιπόν ένα αυτοκίνητο σήμερα, αρκετά παλιό, και να το φτιάξουμε εμείς να είναι γρήγορο. Γιατί εντάξει, καλά πάει για τόσα άλογα, 99 άλογα που σου λέει στο παιχνίδι. Αρκετά καλά πάει, στρίβει. Μια χαρά, δεν ξέρω γιατί λένε δεν στρίβει. Αυτό είχε ο... Έλα ρε Γιώργη, ωραία μια στροφάρα και μετά πέφτει στα βράχια πάνω ο Γιώργης. Καλά πάει, καλό στήσιμο, έχει καλό στρίψιμο. Δεν θα το έλεγα ότι δεν στρίβουν και καλά. Χάνει μούρι, αυτό είναι το θέμα. Άμα είναι τουρμπάτο και τα αφήσει τον γκάζι πάνω στη στροφή, έχει φύγει, δεν στρίβει καθόλου. Γιατί με το ξεφύσιμο του τούρμπο χαμηλώνει η μούρι μπροστά και χάνει τον έλεγχο. Γιατί είναι και μπροστινό κίνητο όπως είπαμε. Αλλά καλά μπαίνει, όπως βλέπω εδώ 146 χιλιόμετρα. Αρκετά. Δεν μπαίνει. Εντάξει, καλά μπαίνει. Πηγαίνει λίγο με τα νερά του. Πεντατάχυτο εννοείται, τι είπα να βάλω και έκτευγο. Να το κουμπώσουμε κανένα τούρμπο, λέτε πάνω. Και συμπλεκτάρισμα πάνω εδώ, λίγο έτσι για να σπινιάρει. Τσεκάρει τη λοβασίλεμα που έχουμε πετύχει τώρα αυτή τη στιγμή στο Forza. Πόσο να έχουμε, 160 τελική, να έχουμε κάπου εκεί. Και χειροφρενάκι, oh!
Καλά μπαίνει, καλά μπαίνει. Σφινιάρι. Ούτε με 90 χιλιόμετρα δεν στρίβει καλά, ρε φίλε. Να δούμε και κίνηση. Ωραίο, ρε φίλε. Παιχνιδιάρικο, αυτό είναι ωραίο. Και ωραίο κόφτη. Ωραίο ήχο. Δεν θα βάλουμε κάποια κόντρα τώρα. Πάμε το δοκιμάσουμε λίγο εδώ στις τροφές. Το ευχαριστηθούμε λίγο, να μπούμε λίγο μπούνια έτσι όπως είναι το εργοστάσιο. 120 κόφτη. Τρίτη. Έλα Μερσέντα, κάνε στην άκρη. Μπαίνουν εδώ τα πεζό, τα ραλί. Ωραία διαδρομή όμως. Αρκετά καλό φρικιντάκι, καλό στήσιμο. Έχουμε 160 χιλιόμετρα τελική, ε. Πάμε λίγο, 170 σε κατηφορικό έδαφος. 175, 76, 77, 88, 180. 180 με 184, 85, εκεί θα είχαμε κόφτη. Καλά πάει. Να το δω και μέσα λίγο. Το γιώτα δεν είναι αυτό, το τριφτάτο. Ω, όχι Γιώργη. Έλα μια στροφάρα Γιώργη. Ωραίο από μέσα. Ξεκαρφώσεις το λεγκέ είναι. Μπράβο. Αρκετά όμορφο μέσα. Το κόκπιτ. Απλό. Ωραία. Φτάσαμε στο στάδιο για ακόμα μια φορά. Όχι. Το σούσα. Πόπο, δεν ήταν καλή αλλαγή αυτή. Τέρμα κόφτη, 8.000 πάει. Το θηρίο. Πώς μπαίνει. Καλά, ε. Αν μπεις με τα νερά του μπαίνει καλά. Έπαθα πλάκα τώρα. Ωραία. Φλατσαριστούς τους πέρασαν αυτούς τους δύο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα παιδιά να φτιάξουμε αυτό το εργαλείο. Πάμε custom upgrade λοιπόν. Και να το δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα τροπή αρχικά. Μπορούμε να το βάλουμε εννοείται το turbo που λέγαμε. Θα πάρουμε συν 20 άλογα, θα το βάλω. Κινητήρα μπορεί να το αλλάξει, σίγουρα να βάλεις turbo rally, ναι, και 1800. Θα το αφήσουμε το δικό του. Μπορεί να το κάνει ή τετρακίνηση ή πίσω κίνητο. Ναι, θα τα αφήσω πάλι μπροστινό κίνητο. Πάμε να φτιάξουμε λίγο εξωτερικά, να βάλουμε λίγο. Όχι. Μούρι. Όχι, πάει για ράλι μετά. Θα αφήσω έτσι, βολτάδικο το θέλω. Πάμε στο drive terrain πρώτα να βάλουμε εδώ ένα αναγωνιστικό συμπλέκτη. Ένα αγωνιστικό κυβότιο. Το δικό του, πεντατάχητο θα αφήσουμε. Μπορεί να βάλεις και φτατάχητο αν θες, όχι. Ένα αγωνιστικό drive line και διαφορικό πάμε για race. Πάμε να βάλουμε καλύτερα φρένα για να φρενάρουμε, γιατί με τις αλλαγές που θα του κάνουμε δεν θα φρενάρουμε μετά. Πάμε να το χαμηλώσουμε. Έχουμε τη street, έχουμε τη sport, έχουμε την driftati, έχουμε τη rally και τη race. Θα πάμε σε race. Θα βάλω κουβούκλιο, θα το ελαφρύνω. Συν 55 κιλά. Πάμε τώρα κινητήρα να δούμε τι μπορούμε να πειράξουμε. Φίλτρο εννοείται, βάλουμε ελευθέρας. Καρμπιρατέρ, σόπα. Να το, καινούργια αλλαγή. Ignition. Πάμε στην εξατμισούλα να δούμε, να ακούσουμε λίγο ήχο. Έχουμε αλλαγές αρκετές. Το εργοστασιακό. Έχουμε τελικό και από μέση και πίσω. Αλλάζει λίγο ήχος. Αλλάζει καλά ήχος. Έχουμε μέχρι τα πόδι και ολόσωμη πίσω. Όπου εδώ ακούγεται και το... Όπου με το... Τα πόδι μόλις αλλάχτηκε. Άλλο ήχο. Και εδώ έχουμε μεγαλύτερο τελικό πίσω. Πιο ελεύθερο. Αυτό θα αφήσω, πιο ελεύθερο τελικό πίσω. Και μέχρι τα πόδι εννοείται.
Πάμε camshaft. Πάμε στα στις βαλβίδες. Πάμε στο displacement. Πιστόνια αγωνιστικά. Εννοείται θα αναβαθμίσουμε και το turbo. Intercooler καλύτερο. Εννοείται με σωληνώσεις όλα καλά. Oil and cooling. Και πάμε και flywheel πιο ελαφρύ. Τέλεια. Πάμε ζαντολάστιχα τώρα. Πάμε να βάλουμε πρώτα ζάντα. Να δούμε ποια θα ταιριάζει. Μια πολυάκτινη θα το βάλουμε εδώ στο ραλί. Εννοείται. Θα βάλω αυτή τη ζαντούλα, τη Wet Sport ή τη Work. Wet Sport, αυτή εδώ πέρα μειώνει την κακυλά. Θα τη μεγαλώσουμε και λίγο. Έχουμε 13 άρα έχουμε. Θα βάλουμε τουλάχιστον 16 άρα. Θα τη σηκώνει. Έχουμε κάνει αρκετές αλλαγές πιστεύω. Και 16 άρα και πίσω. Πάμε να βάλουμε λίγο. Πω. Δεν το βγάλω και πάρα πολύ. Θα το βγάλω κάπου. Έχει δώσει και κάμπερ και από μόνο του. Πάμε να το βάλουμε τουλάχιστον κάπου εδώ, ίσα ίσα. Φτερό, να μην βγει έξω το φτερό. Και το ίδιο θα κάνουμε και στο μπροστά κομμάτι. Εδώ είμαστε. Πολύ καλά. Έχει βγει και έξω το φτερό και τώρα. Και πάμε τώρα και στα ελαστικά μας. Να βάλουμε street, sport. Όχι semi slick, γιατί σε αγώνα, άμα τύχει λίγο βροχή, θα μας χάνει τον έλεγχο. Τα sport εδώ θα βάλω. Βάλουμε ένα 95 και 225 πίσω. Ωραία. Κάτι άλλο στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, παιδιά, δεν έχω να προσθέσω τώρα. Είμαστε 66.000. Στις μετατροπές είμαστε από 99 άλογα, 334 παρακαλώ. Αλφα κατηγορία 790, μια χαρά. Αγοράζουμε, μας βγήκε σύνολο 86.000 το αυτοκίνητο. Θα παίξουμε διχρωμία εδώ σε καπό, να δω λίγο πως φαίνεται. Σε καρμπόν γυαλιστερό. Θα το κουμπώσω. Καθρέφτες δεν βάφονται, είναι πλαστική, ωραία. Αρωτομούλα δεν έχουμε βάλει για να βάψουμε. Ζαντούλα είναι ήδη μαύρη. Δεν είναι τόσο μαύρη, αλλά θα την αφήσω γιατί να φαίνεται για λίγο, θα κρυφτεί πολύ μετά. Έχει να βάψουμε δαγκάνες. Έχει δαγκάνες, πρέπει να έχει πίσω δαγκάνες. Πού έχει, έχει και μπροστά. Α, ήταν πιο μπροστά από τη ζάντα, δεν φαινόταν, ήταν εδώ. Έχουμε φτιάξει οπότε και γαλλικό σε συλλογή. Προσθέτουμε και ένα γαλλικό αυτοκίνητο. Πάμε σιγά σιγά να το βγάλουμε εδώ από το φεστιβάλ, γιατί κάνουμε φασαρία και δεν μ' αρέσει. Εξατάχει το κυβότιο πλέον. Και τσεκάρετε στήσιμο. Ωραίο που έχουμε βάλει. Που έχουμε φτιάξει το αυτοκίνητο, παιδιά. Καμήλωμα. Ζαντούλα πολυάκτινη. Και δεν συμμαζευόμαστε. Και πάμε να το απολαύσουμε λίγο εδώ. Θα βάλουμε ακουστικά να ακούσουμε λίγο ήχο. Παίρνα ρε κάγκουρα και εσύ με το Civic. Βέβαια, τώρα πιο άγριο. Ακούστε πως κάνει μέσα. Πάμε, μια κίνηση. Πω. Γράφει και τρίτη ρε φίλε. Πω, εργαλείο τώρα. Πραγματικά αεροπλάνο τώρα. Τσεκάρετε πως το φτάρουμε αυτό που μας πέρασε τώρα. Έλα εδώ ρε φιλαράκι. Όχι, δεν είναι αυτός. Είναι αυτός εδώ. Άρα Μερσέντα. Πω πως μπαίνει. 2.40. Πω. Πιστόλι παιδιά. Και καλό έλεγχο Και έχουμε κέκτη. Έτσι για πήραμε και ρελάντι. Καλό στήσιμο, καλά φρένα. Είναι ελαφρύ και πηγαίνει μπούνια το αυτοκίνητο. Τσεκάρετε εδώ. Χοροπηδάει πάρα πολύ, όμως δεν είναι αυτοκίνητο να πηγαίνει τόσο χιλιόμετρα, εννοείται αυτό. 2.70. Πολύ δυνατό. Και τώρα φεύγουμε μέσα μακριά. Στα κοτέτσια καταλήξαμε μέσα. Φεύγουν οι λαμαρίνες πέρα. Έχει ωραίο ήχο όμως. Αν πάρει στροφή απότομα και πατήσει γκάζι, γράφει. Πινιάρι. Αυτό έλεγα. Δεν στρίβει άμα βλέπετε. Άμα σπινιάρι, τέλος. Πολύ όμορφο ήχο όμως. Αλλά έχει καλή κίνηση. Μπορώ να το ομολογήσω αυτό. Το έχουμε φτιάξει πιστόλι.
Τώρα στροφή σπινιάρι. Αλλά μπαίνει καλά. Μπαίνει αρκετά καλά. Πιστόλι. Μπορώ να πω και από τα καλύτερα αυτοκίνητα που έχουμε φτιάξει. Έχει γιάρικο. Δεν χάνει έλεγχο γιατί είναι μπροστινό κίνητο. Και απολαμβάνει στα χωράφια. Πάμε από εδώ. Πήγαμε στην πόλη μέσα κιόλας. Πάμε να ακούσουμε λίγο ήχο στα τούνελ εδώ από κάτω. Έλα, κάνουμε σαν τους κάγκουρες εδώ στα χωριά. Αλλά μακάρι να είχαν και κάγκουρες τέτοιο αυτοκίνητο. Μακάρι όλοι αυτοί οι κάγκουρες με τα ραλί να είχαν τέτοιο αυτοκίνητο. Τους το εύχομαι να το είχαν. Και να μην περνάγανε μόνο με εξάτμιση. Και ξεσηκώνουν τον κόσμο άδικα. Να είχαν και τον γκάζι. Αυτά είναι, αυτά είναι. Δεν έχουμε ακούσει καθόλου το turbo όμως. Κοιτάξτε πως... Στροφόμετρο. Πω, πιστόλι. Στα χαμηλά. Πω. Τη Δευτέρα τη γράφει κανονικά όλοι κάτω. Πω, πως αρπάζει τώρα. Πραγματικά εργαλείο. Το απολαμβάνω. Ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς. Τύπηχο μόνος μέσα, όλο μέσα ο ήχος. Λες και είσαι απ' έξω. Ωραίο ήχο όμως. Έχουμε πετύχει καλό ήχο, καλό συνδυασμό. Δεν χάνει πουθενά. Πάμε σε αυτόν τον αγώνα μπροστά εδώ να το απολαύσουμε λίγο. Πολύ δυνατό. Μ' αρέσει αρκετά. Ήθελε λίγο φρένο. Όχι, αυτή η κόντρα είναι για το βουνό πάνω. Πάμε ρε φίλε, δεν κουλώνω εγώ. Στροφιλίκι, τι να το κάνω. Vulcan Spring. Πάμε να δούμε τι είναι. Δεν την έχω ξαναδοκιμάσει. Με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θέλω να πάω παρακαλώ. Μπροστινό κίνητο εννοείται. Πεζό 205 ραλί. Πρώτη μας κόντρα. Παιδιά, το παιχνίδι ήθελε να κάνει ένα crash, να κρασάρει λίγο πριν τον αγώνα. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε ξανά εμείς. Δεν πτωούμαστε. Είμαστε εδώ στη διαδρομή. Να φτάσουμε στην κόντρα που είχαμε βάλει. Αλλά εγώ είμαι πιο χαζός από το παιχνίδι. Έβαλε και μια κόντρα και δεν έκανα το παιχνίδι γιατί το σταμάτησα όταν κράσαρε. Εγώ είμαι πιο χαζός από το παιχνίδι, πραγματικά. Ήταν πολύ δυνατή η κόντρα η προηγούμενη. Είχαμε εντάσεις και καταλήξαμε τη δεύτερη. Αλλά δυστυχώς δεν θα το δείτε ποτέ γιατί εγώ είμαι λίγο γαζούλης και δεν πάτησα το ρεκ. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπουμε διάφορα αυτοκίνητα στην κατηγορία μας. Τι είναι αυτό το Σούπρα μπροστά? Τι είναι αυτό μπροστά? Μήπως είναι Σούπρα. Και την πατήσουμε. Όχι, κάτι άλλο. Φύγαμε. Apex, Horizon Apex. Κόντρα, ανάβαση λοιπόν. Και διαλέξαμε το αυτοκίνητο που δεν μπαίνει στη στροφή με τέρμα γκάζι. Αλλά σε αυτό τον αγώνα με πισωκίνητο θα είχαν συνέχεια. Οπότε λίγο μπροστινό κίνητο είναι λίγο καλύτερα πιστεύω. Είμαστε ήδη 7η. Πάμε να απολαύσουμε λίγο τη διαδρομή, παιδιά. Έχουμε και ένα ακόμα ραλί μαύρο μπροστά που βλέπετε. Σπινιάρουμε εμείς στη στροφή τώρα, τι να κάνω. Αν πατάω τέρμα γκάζι δεν στρίβω μετά. Θα κάνουμε σαν τον Γιώργη τώρα, θα φεύγουμε στα χωράφια μέσα. Τσεκάρετε όλο το αριστερό το λάστιχο γράφει κάτω. Πώς μπαίνει ο συνάδελφος. Τον άτιμο, καλά μπαίνει. Πάει καλά. Αλλά τώρα το πάρω εδώ στην κλειστή. Το πάρω εδώ στην ανοιχτή. Σε καμία δεν τον πήρα, δεν τον πέρασα. Παραλίγο ήμασταν στην κλειστή όμως.
σε την κλεισία τον φάω. Τον έφαγα. Ωραία, μπροστά έχουμε τρίτον τέτ πρώτο, τρίτο δεύτερο και πρώτο. Πάμε λίγο τάπα εδώ πέρα που έχουμε λίγο στροφές πιο ανοιχτές. Χόντα σε βίκ μπροστά. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αυτό δεν τα φτάνουμε. Είναι πιο ωραίο. Σέβουν καλύτερα τα χόντα. Πω σπινιάρισμα, τσεκάρετε. Χάνομαι μούτρα συνέχεια. Όπου δεν το αφήνει να πήρε. Φεύγουν πολύ μπροστά οι άλλοι, μπροστινοκίνητα και τα Honda. Αλλά έχουν καλύτερο... καλύτερη διαχείριση. Δεν ξέρω. Πατάω και εκτός εγώ λίγο χάνομαι. Αλλά όταν στρίβεις βλέπεις και πατάς τα μαγκάζεις, χάνει μούρι. Συνέχεια, δεν στρίβει καλά. Έλα. Έλα, 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 έλα. Ενενήντα%. Τουλάχιστον να πω τρίτος, παιδιά. Θα βγω στο βάθρο. Άμα το πήγαινα λίγο καλύτερα στην αρχή, ίσως πηγαίναμε καλύτερα τώρα. Τώρα το έχασα εδώ πέρα στο τέλος. Αυξήσαμε την απόσταση. Καταλήξαμε τέταρτη, δυστυχώς. Τέταρτη. Τι να κάνω. Έβαλα τα δυνατά μου πριν, ήταν καλύτερος αγώνας. Ήταν πιο ευθεία και τέτοια. Και πηγαίναμε τέρμα. Τώρα ήταν τρία Honda Civic στην τριάδα μέσα. Μπράβο. Οπότε παιδιά είδαμε και την ανάβασή μας εδώ στο βουνό. Τέλεια, κάνουμε και ένα κατέβασμα τώρα. Να κλείσουμε. Δυστυχώς στις στροφές όταν πατάγεις τέρμα γκάζι έχανε το μούρι και σπινιαρίζαμε. Οπότε δεν μπαίναμε τέρμα. Βλέπετε, άμα πατήσεις τέρμα εδώ σπινιάρει και χάνει χιλιόμετρα. Ενώ ευθεία αρπάζουμε αρκετά. Ήθελε με λιγότερο γκάζ στις στροφές. Ίσως και όχι τέρμα. Τώρα πάμε λίγο καλύτερα βλέπω. Το κάθε αυτοκίνητο θέλει λίγο και το τεστ. Με τη μία δεν μπορείς να βγεις στην κατευθείαν. Να μάθεις λίγο τα κρατήματά του, πώς πρέπει να μπαίνεις στη στροφή, πώς δεν πρέπει να μπαίνεις, πού πρέπει να κόβεις. Το κάθε αυτοκίνητο έχει τα δικά του. Κάνεις και τα κατεβάσματα τώρα εδώ και πας άρθρο κάτω. Οπότε παιδιά σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Δοκιμάσαμε το Peugeot 205 Rally. Κάναμε μια κόντρα εδώ πάνω στο βουνό, ανάβαση. Κάναμε και μια πετυχημένη κόντρα, αλλά αποτυχημένο γιατί δεν το γράψαμε. Δυστυχώς. Και ξανακάνουμε πάλι κλείσιμο, είχα ξανακάνει και πριν. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό αυτοκίνητο που φτιάξαμε. Το πήραμε εργοστασιακό, το φτιάξαμε 300... κάτι άλογα, 340, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε, προτείνετε μου στα σχόλια αυτοκίνητο που θέλετε να δούμε, που σας αρέσει, που θέλετε να δούμε, κάποια ιδέα, να ξέρω κι εγώ. Άμα σας άρεσε το βιντεάκι αφήστε να διαδοθεί σε περισσότερα άτομα το βίντεο. Άμα είστε νέοι τώρα κάντε μια γραφούλα για να μην χάνετε νέα επεισόδια. Και αυτά από μένα, να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία. Και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο παιδιά. Γεια χαρά σε όλους.